δικά μας παιδιά. Όπως γνωρίζετε, κατέτος η Εκκλησία αναλαμβάνει τον αρχιτεκτονικό της έργου, το οποίο το ξεκινάει τον μήνα Οκτώβριο και την Κυριακή που ακούμε στην Εκκλησία το Ευαγγέλιο με την παραμονή του Σπορέου. Ξεκινάμε λοιπόν τα κατηχητικά μας σχολεία. Κάτι το οποίο θα πρέπει με ιδιαίτερη υπομονή, επιμονή να αναλάβουμε. Ήταν ένα όραμα του μακαριστού Προκατόπουλου, του μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας Κύρου Νεκταρίου, του οποίου όπως γνωρίζετε αύριο επιτελούμε το διευθέσιο δημόσιο. Το όραμα εκείνο ήταν όχι μονάχα να χτιστούν μεγάλοι ναοί, αλλά να χτιστούν χώροι κατάλληλοι να υποδέχονται τα παιδιά μας. Χώροι μέσα στους οποίους ανέτος και συγχρόνως θα μπορέσουμε να διδάξουμε τον Χριστό, τον αληθινό Θεό και να δείξουμε στα παιδιά ποιος είναι αυτός ο Χριστός. Γι' αυτό αγαπητά μας παιδιά, εκείνο το οποίο θέλουμε να σας παρακαλέσουμε πολύ είναι να συμμετάσχετε σε αυτές τις νεανικές δραστηριότητες τις οποίες με πολύ χαρά γενιάζουμε φέτος στην ενορία του Αγίου Γεωργίου και στο ναό, στους κατάλληλους χώρους που βρίσκονται στο υπόγειο του Αγίου Αντωνίου. Μέσα σε αυτά τα μαθήματα θα μάθετε πραγματικά για τον Χριστό. Και για τον Χριστό μαθαίνουμε όχι μονάχα μέσα από την διδασκαλία, αλλά μέσα από τα παιχνίδια, μέσα από τα τραγούδια, μέσα από την εικόνα. Και οι παιδί καθηγητές, οι οποίοι ανέλαβαν αυτό το έργο, πραγματικά θα σας βοηθήσουν μέσα από όλα αυτά να σας διδάξουν ποιος είναι ο αληθινός Θεός, τι είναι ο Ιησούς Χριστός, τι μας είπε μέσα από το Ευαγγέλιο του και πώς και εμείς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το μήνυμά του, τη διδασκαλία του, το θέλημά του στη ζωή του. Θα ευχαριστήσω τους αγαπητούς γονείς, οι οποίοι εμπιστεύονται τα παιδιά μας στην Εκκλησία. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε. Πραγματικά φορτώνουμε τα παιδιά μας με πολλές δραστηριότητες. Και είναι καλό αυτό, γιατί η μόρφωση πάντα βοηθάει να αναπτυχθεί ο άνθρωπος. Αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μονάχα σώμα, δεν είναι μονάχα νους, είναι και ψυχή. Και πρέπει να αναπτυχθεί ομοιόμορφα και παράλληλα. Και εκείνο το οποίο αναπτύσσει την ψυχή μας είναι ο Χριστός. Αφού αποτελούμε όλοι μας δημιουργήματα και αφού όλοι μας μέσα έχουμε το σπερματικό λόγο. Η ψυχή μας και η συνείδησή μας αναγνωρίζει τον πλάστη, τον Θεό και την δημιουργότητα και γι' αυτό πραγματικά η αντίσταση που προβάλλει ο κάθε άνθρωπος αντίθετα σε αυτά τα οποία επιθυμεί η ψυχή δημιουργούν τα όποια προβλήματα μέσα στην κοινωνία μας. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητά μου παιδιά θα ήθελα όχι μονάχα να σας καλωσορίσω εδώ αλλά και να σας παρακαλέσω να συνεχίσετε όλο τον χρόνο την παρουσία σας εδώ, να το πείτε και στους φίλους σας και να φέρετε και άλλα παιδιά εδώ πέρα, έτσι ώστε να σβήσει από ζωή η γωνιά αυτή, γιατί μέσα εδώ θα μάθετε ότι η Εκκλησία είναι η οικογένειά σας, η Εκκλησία είναι η μάνα σας, η Εκκλησία είναι αυτή η οποία πραγματικά σας αγαπάει και δεν θα σας εγκαταλείψει ποτέ. Εύχομαι σε όλους καλή και ευλογημένη χρονιά. Να συγχαρώ την ενορία του Αγίου Γεωργίου για την πρωτοβουλία την οποία αναλαμβάνει για πρώτη φορά φέτος τον πατέρα Γεώργιο Ατσαλάκη, τον προϊστάμενο, το Ενοριακό Συμβούλιο, αλλά και τον πατέρα Βασίλη, ο οποίος ανέλαβε τον συντονισμό των κατηχητικών σχολείων. Εύχομαι σε όλους η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να φωτίζει, να αγιάζει και να καθοδηγεί πάντας, κυρίως δε, τα μικρά μας παιδιά. Καλή δουλειά.